Πάμε και στα ωραία. Η αγαπημένη μου συζήτηση με όλους είναι αυτή. Με όλους, ναι. Με όλους. Εδώ επεμένει. Προπονητής, τι γίνεται. Έχω εγώ τέτοιο με τους προπονητές. Τι γίνεται, προπονητής. Κοίταξε, το θέμα του Γκαρσία θα κρυθεί από τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτός έχει το μαχαίρι, αυτός έχει και το καρπούζι. Αυτός θα αποφασίσει και το μέλλον του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο. Δηλαδή, αν ο Σαββίδης τον θέλει, αν ο Σαββίδης θέλει τον Γκαρσία για να μείνει. Ναι. Με δικά του κριτήρια. Ή θα μιλήσει με τους... Απολύτως δικά του. Εντάξει, πάντοτε ο Σαββίδης για πριν πάρει μια απόφαση, μιλάει με όλους και στο τέλος κάνει το δικό του, να ξέρεις. Αυτό είναι δεδομένο. Καλά, γι' αυτό δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η απόφασή του. Το θέμα του προπονητή, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κατέκτησε μόλις πριν από δύο μέρες το κύπελο Ελλάδας, αρχίζει να δημιουργεί πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Υπάρχουν διεργασίες σχετικά με το θέμα αυτό. Φαίνεται ότι τα μηνύματα που παίρνει και ο ίδιος ο προπονητής δεν είναι αυτά που περίμενε. Και υπάρχει έτσι, πώς να σου πω, αναστάτωση. Τι περίμενε ο Γκαρσία δηλαδή. Ο Γκαρσία ίσως περίμενε ότι θα είναι σίγουρα ο προπονητής του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν και θα έχει και μάλιστα και λόγο και στον τρόπο με τον οποίο θα χτιστεί η ομάδα. Λόγο. Εγώ σου είπα χθες κάποια πράγματα και νομίζω... Ναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, Σάβα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του οργανισμού, πλέον λειτουργεί διαφορετικά. Από τη συμπεριφορά του Γκαρσία εννοείς. Και εγώ σου έχω την άποψη, νομίζω, ότι... Πολύ πιο εξυγχρονισμένα, πολύ πιο... Ναι. Έχω την άποψη, την εντύπωση καλύτερα να πω, ότι ο Γκαρσία... Όλο αυτό το τελευταίο διάστημα ήταν προπονητικά στο καλύτερό του σημείο, αλλά είχε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να αποφύγει. Και πάλι όμως σου λέω ότι ούτε το αποτέλεσμα του τελικού, ούτε όσα ακολούθησαν τον τελικό, ούτε όσα προηγήθηκαν τον τελικό θα είναι η πραγματική αιτία για την απόφαση που θα πάρει ο Ιβάν Σαββίδης. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως αφορμή. Ότι περισσότερο θα κριθεί από την πορεία του σε όλο αυτό το εξάμηνο, εφτάμηνο που ήταν στο τιμόνι της ομάδας, παρά στο αποτέλεσμα του τελικού, παρά στις δηλώσεις που προηγήθηκαν του τελικού ή και σε όσα έγιναν μετά από αυτό. Πιστεύω πάντως ότι θα είναι πολύ άμεση η εξέλιξη στο θέμα του προπονητή. Πληροφορίες λένε ότι ακόμη ίσως και αύριο να γίνει αυτή η επαφή που περιμένουμε ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Παύλο Γκαρσία. Εκεί υποτιθετικά θα συζητήσουν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά εκεί θα κριθεί και ο ρόλος και το αν θα υπάρχει Γκαρσία στην επόμενη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Καλά. Άμα θέλει πάντως προπονητή ο ΠΑΟΚ καλό για να τον οδηγήσει. Έχει τον κλόπ. Το... Ας κάνω ότι δεν το άκουσα. Παρακαλώ. Υπάρχει τηλέφωνο έτοιμο να το χρησιμοποιήσουν. Το έχουν αποθηκευμένο στις μνήμες. Των κινητών τους. Έτσι δεν είναι. Λουτσέσκου, έχει ξεκινήσει πολύ καιρό η συζήτηση. Υπάρχει ο Λουτσέσκου... Λουτσέσκου βέβαια. Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής ο οποίος αυτή την περίοδο, σύμφωνα με το περιβάλλον του, σύμφωνα με τα όσα διαμηνεί και ο ίδιος σε όποιον μιλά μαζί του, έχει στραμμένη την προσοχή του σε άλλα πρωταθλήματα. Okay. Νομίζω ότι η Ιταλία είναι αυτή που τον ενδιαφέρει περισσότερο από όλο. Από όλα τα υπόλοιπα και νομίζω ότι ίσως η φυγή του Ρανιέρη να μπορεί να δημιουργήσει εξελίξεις, αν και οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι πρώτος στη λίστα των ανθρώπων της Σαμπτόρια. Αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να τον απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον. Ωραία.